σας. Σας έλειψα. Εμένα μου λείψατε, η αλήθεια είναι αυτή. Έχω χαθεί λίγο το τελευταίο καιρό. Είχα τους λόγους μου. Με λίγα λόγια, είχα ένα μικρό ατύχημα και μέχρι να ξεπεράσω όλο αυτό το σοκ που πέρασα, μου πήρε λίγο χρόνο. Είχα συνέχεια αρνητικές σκέψεις, καταλαβαίνετε τώρα, είχα κλειστεί λίγο μέσα μου και όλες αυτές οι αρνητικές σκέψεις φέρανε και άλλα αρνητικά γεγονότα, γενικά έγιναν μετά πάρα πολλά και διάφορα. Αρρώστησα κιόλας, ναι, γεια σας, μ' ακούτε ακόμα να γίνω καλά. Αλλά ήρθε μια μέρα που σκέφτηκα, παιδιά, εντάξει, φτάνει. Φτάνει με τον αρνητισμό. Αυτά ήτανε. Τα περάσαμε. Σε όλους συμβαίνουνε. Συμβαίνουνε για το καλό. Εγώ πιστεύω ότι κακό και να γίνεται στη ζωή σου, υπάρχει ένας καλός σκοπός πίσω από όλο αυτό. Αυτό, ήρθε η ώρα να αλλάξω το μυαλό μου λίγο, να σκέφτομαι πιο θετικά και να κάνω θετικά πράγματα, θετικά σχέδια και όλη αυτή η θετικότητα θα μου φέρει και κάτι καλό. Έτσι δεν είναι? Οπότε ναι, positive vibes και συνεχίζουμε. Όπως καταλάβατε από το βίντεο που είδατε πριν, έχω μετακομίσει στη Σαντορίνη. Γενικά είναι τώρα τρίτη μου σεζόν εδώ. Κάνω μακιγιάς και χτενίσματα στις νύφες από το εξωτερικό που έρχονται. Γι' αυτό δεν θα δείτε και πολλές σελινίδες στο Instagram μου, το επαγγελματικό, γιατί ασχολούμαι σχεδόν μόνο με νύφες από το εξωτερικό και έχω κάνει και celebrity από το εξωτερικό. Η σεζόν ξεκινάει εδώ πολύ νωρίς, τελειώνει πολύ αργά. Είναι ένα πανέμορφο νησί που εμπνέει μόνο και μόνο με την ομορφιά του και γενικά είμαι πολύ ευγνώμων που βρέθηκα εδώ και έχω τη δυνατότητα να δουλεύω εδώ. Λοιπόν, τώρα ας πάμε πίσω στα δικά μας. Για να ανεβάσουμε ακόμη πιο πολύ τη διάθεση και να φέρουμε το καλοκαίρι, σκέφτηκα να κάνω σήμερα ένα μακιγιάζ που θα είναι πολύ έντονο, πολύ χρωματιστό και μπορεί να το έχετε καταλάβει ήδη από αυτά που φοράω τι θα είναι. Αν όχι, λοιπόν, η NYX έχει φέρει καινούριες παλέτες Off Tropic. Εγώ έχω πάρει μόνο τη μία, αυτή τη Mauve. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Ελπίζω να είναι έντονα, όπως είναι εδώ, στη παλέτα, γιατί δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα. Μαζί σας θα τα δοκιμάσω για πρώτη φορά. Από ό,τι λέει από πίσω, αυτά τα χρωματάκια, τα τέσσερα, και αυτά τα δύο είναι pressed pigment, δηλαδή πρέπει να έχει πολύ χρωστική ουσία. Ενώ τα υπόλοιπα είναι, όχι αυτά και αυτό εδώ, είναι σκιές, απλές, pressed. Ας ελπίσουμε να βγει κάτι όμορφο, αλλά και να μην βγει, τουλάχιστον θα περάσω καλά. Πάμε. Εν τω μεταξύ έχω γεμίσει παντού μικρές τρίχες. Είναι αυτή η εποχή που βγαίνουν καινούριες τρίχες. Και πόσο μου τις πάει αυτό. Πείτε μου κι εσείς αν τραβάτε κι εσείς τα ίδια και τι κάνετε γι' αυτό. Λοιπόν, σκέφτομαι να κάνω ένα ombre εδώ πάνω, στο πάνω βλέφαρο. Βασικά θέλω να χρησιμοποιήσω όσο πιο γίνεται περισσότερες σκιές. Για να δούμε αν μπορώ. Βέβαια υπάρχει ένα μικρό αρνητικό σε αυτή την παλέτα, είναι ότι δεν έχει καθρέφτη. Βέβαια θα ήταν πιο ακριβή. Θα βάλω και λίγη πούδρα. Θα ξεκινήσω με το κίτρινο και θα το βάλω ακριβώς στη μέση. Τώρα πάμε στο επόμενο. Θα βάλω το πιο ανοιχτό πορτοκαλί.
με διπλά από τη μία πλευρά και από την άλλη. Μετά θα πάρω ένα πορτοκαλί που είναι πιο σκούρο. Και θα σβήσω με το πιο ανοιχτό πορτοκαλί εδώ τα που τελειώνει το κίτρινο και ξεκινάει το άλλο πορτοκαλί. Και θα βάλω και άλλο κίτρινο με το δάχτυλό μου για να το κάνω πιο έντονο. Λοιπόν, τώρα θα πάρω το ροζ, φανταστικό, φούξια, και θα το βάλω δίπλα. Θα πάρω το ίδιο ροζ και θα κάνω το σβήσιμο εδώ. Το ροζ είναι φανταστικό, ε! Είναι σαν ηλιοβασίλεμα! Ωραία! Τώρα θα πάρω λίγο χρυσό και λέω να κάνω το σβήσιμο. Είναι πολύ ωραίο! Μ' αρέσει πάρα πολύ! Λοιπόν, στο κάτω βλέφαρο λέω να χρησιμοποιήσω το μπλε και το πράσινο. Πάμε, παίρνουμε το κίτρινο και το βάζουμε. Τώρα παίρνω το πράσινο. Το πράσινο πολύ καλό. Και το μπλε. Και δεν με νοιάζει που είναι λίγο ριζίζω καθόλου. Πολύ ωραίο, δεν μπορώ. Ξαναπατάω τα χρώματα για να είναι ακόμα πιο έντονα. Και στο εσωτερικό του ματιού θα βάλω ένα μολύβι. Έχω ένα φανταστικό μολύβι από τη MAC, το οποίο δείτε το πως είναι, δεν είναι τέλειο, και θα το βάλω στο εσωτερικό του ματιού. Και ξέρετε τι άλλο λείπει από αυτό το μακιγιάζ για να γίνει τέλειο? Ένα eyeliner και βλεφαρίδες. Τώρα έτσι όπως το βλέπω, ενώ είναι φανταστικό το ηλιοβασίλεμα στο πάνω βλέφαρο, σκέφτομαι ότι λείπει μια σκοτεινή γωνία από εδώ, επειδή το κάτω παρά είναι dark. Οπότε θα βάλω αυτό το φανταστικό mauve που έχει σε αυτή την παλέτα. Και το πιο σκούρο επίσης θα βάλω.
για να προσθέσω ακόμα περισσότερο βάθος. Πάμε στο άλλο μάτι. Πώς σας φαίνεται? Εμένα μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμα. Στα χείλη θα κάνω ένα περίγραμμα και θα βάλω ένα lip gloss, γιατί θέλω να το αφήσω φυσικά. Και θα προσθέσω λίγο μαυρισματάκι, γιατί είναι αρκετά καλοκαιρινό μακιγιάζ και πρέπει να φαίνομαι έτσι καλοκαιρινή. Α, ναι, και δεν έχω βάλει και highlighter, οπότε πάμε να βάλουμε λίγο bronzer. Βάλω και στην εσωτερική γωνία των ματιών λίγο για λάμψη, γιατί είναι πολύ ματ γενικά το μακιγιάζ, οπότε θέλουμε λίγη λάμψη. Λοιπόν, αυτό είναι το μακιγιάζ με την καινούργια παλέτα της NYX Off Tropic. Χρησιμοποίησαμε σχεδόν όλες τις αποχρώσεις. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ποιότητα. Έχουν όντως πολύ χρωστική. Οι σκιές σβήνονται πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι αξίζει όλα τα λεφτά της. Αναρωτιέμαι αν θέλετε να κάνω ένα giveaway με αυτή την παλέτα. Πείτε μου κάτω στα comments αν θέλετε και θα κάνουμε κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Μην ξεχάσετε να βάζετε like αν σας άρεσε το μακιγιάζ. Και τα λέμε σύντομα. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín.